Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εντάξει, αρκετά με τα πολιτικά να δούμε και άλλα πράγματα. Γιατί υπάρχει ζωή κι αλλού. Και πολύ πιο ζωηρή ζωή υπάρχει στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ποζρικίδης, θα πάμε μια βόλτα εκεί στο κέντρο. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Κυριάκο Ποζρικίδη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Ποζρικίδη. Καλησπέρα, κύριε Νικολάη. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σας. Τώρα, εσείς δεν έχετε καμία σχέση με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως λέει ο τίτλος. Θα τα πούμε για το νοσοκομείο σε λίγο. Είναι συμβαίνοντα ναι. Σε μια, δεν έχουμε σχέση σε με μια εκπομπή. Ακόμα. Και να μην αποκτήσετε ποτέ, σας εύχομαι. Κύριε Ποζρικίδη, ναι. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, γι' αυτό και σας καλέσαμε με την παράκληση να μας τα παρουσιάσετε. Και βιβλία και λουλούδια, έτσι. Και βιβλία και λουλούδια και φεστιβάλ ανακύκλωση. 3-1. Και τρία, μάλιστα. Και την ανακύκλωση. Τον ανακύκλωση. Το βράδυ Σάββατο. Άρα κανένα δεν έχει είσοδο, για όλα υπάρχει ελεύθερο πάρκινγκ μέσα στους χώρους της ΔΕΦ. Νομίζω ότι είναι μια μοναδική πρόταση έτσι, σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε, έτσι, την πιεστική, την οικονομική, κοινωνική κτλ. Είναι μια πολύ καλή διέξοδος νομίζω για μια βόλτα στον πολιτισμό, μια βόλτα στις διαδικασίες ανακύκλωσης της ποιότητας ζωής, μια βόλτα στα λουλούδια νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Μάλιστα. Από πότε μέχρι πότε οι εκθέσεις, τι ώρες δουλεύουν? Και από πού προσέρχεται λοιπόν, ο κόσμος. Είπατε ήδη ότι παρκάρει δωρεάν, έτσι μέσα. Παρκάρει δωρεάν μόνο από την πύλη εμπορίου, από την πάνω πύλη, δηλαδή απέναντι από τα πανεπιστήμια. Σωστό. Άρα λοιπόν από εκεί είναι η είσοδος και εκεί οι συνάδελφοι θα καθοδηγούν για το πού θα παρκάρει ο κόσμος. Έκθεση βιβλίου 13η, μεγάλη γιορτή της πόλης, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω ότι μετά την ηλεκτρονική φιλολογία το χαρτί ξανακερδίζει τη μυρωδιά που του αξίζει να έχει. 300 εκθέτες. 20 χώρες, 80 ξένοι εκθέτες, θυμόμενη χώρα η Ρωσία, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι 294, αν θυμάμαι καλά, οι παρουσιάσεις βιβλίων. 500 άνθρωποι παρουσιάζουν και συζητάνε λογοτεχνικά θέματα και νέα βιβλία. Φεστιβάλ νέων λογοτεχνών, δίνεται ευκαιρία στους νέους λογοτέχνες τρίτη χρονιά. Κύριε Ποζρικίδη, το δικό σας το βιβλίο θα το βρούμε στην έκθεση βιβλίου. Το δικό σας το βιβλίο για την ιστορία της έκθεσης. Δεν είναι και δεδομένο να βρίσκεται μέσα στην έκθεση. Ευχαριστώ που το αναφέρετε, αλλά δεν είναι και δεδομολογικά σωστό, οπότε όχι, δεν θα το βρείτε. Σπουδαίο βιβλίο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όλα τα άλλα βιβλία αξίζουν πολύ περισσότερο και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε και τις εκδηλώσεις, αξίζει τον κόπο και να δούμε τις νέες εκδόσεις. Η αλήθεια είναι ότι με βάση τις προσκλήσεις που εγώ προσωπικά έχω δεχθεί στο mail μου, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ από αυτές. Η μεγαλύτερη και περισσότερη εκδοτική οίκη δίνουν το ραντεβού τους στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν ό,τι καλύτερο έχουν μέσα στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Και νομίζω εγώ ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σε εθνικό επίπεδο νομίζω σχεδόν όλοι, δηλαδή είμαστε πάνω από το 90% των εκδοτικών οίκων, παρουσιάζονται όλα τα νέα βιβλία αλλά και παλαιότερες εκδόσεις. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε συμμετοχές, δεν αναφέρουμε μόνο στη Ρωσία που έχει μια πολύ σπουδαία συμμετοχή, αλλά τι να σας πω τώρα από την Κίνα, δηλαδή λογοτεχνία Κίνας, η Κίνα συμμετέχει επίσημα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Νομίζω ότι επίσης και για τους μικρούς φίλους υπάρχει τη δική διευθυντική γωνιά όπου υπάρχουν εκδόσεις για παιδιά και προσχολικής ηλικίας και για την ηλικία των εφήβων. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ωραίος περίβαλος μέσα στην έκθεση και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Μάλιστα. Με το δεδομένο βεβαίως ότι δεν υπάρχει εισιτήριο. Με ρωτήσατε και τα χρηστικά. Παρκάρουν λοιπόν μέσα δωρεάν, μπαίνουν δωρεάν στην έκθεση όλος ο κόσμος και η έκθεση σήμερα λειτουργεί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, έτσι που έχει ωραία δροσούλα το βραδάκι. Και την Κυριακή επίσης μέχρι τις 9 το βράδυ από το πρωί από τις 10. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία κύριε Ποζρικίδη, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να πάμε όμως λίγο δυτικότερα. Να αναφερθούμε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Τουχτίδης είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Τουχτίδη. Είναι πρόεδρος των εργαζομένων του έτσι πολύ σημαντικού αυτού νοσοκομείου. Γενικός γραμματέας. Γενικός γραμματέας, συγγνώμη. Άντε, με το καλό και πρόεδρος τώρα, αφού σας δώσαμε όχι την ευχή. Πάλι, φτάνει. Αφού σας δώσαμε την ευχή. Το έχω κάνει γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε περισσότερες πληροφορίες για το νοσοκομείο, καθώς τα τελευταία νέα που είχαμε πριν από κάποιες εβδομάδες δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά. Χρωστάει πολλά χρήματα το ελληνικό κράτος στο νοσοκομείο, κάτι το οποίο ουσιαστικά το κάνει να κινδυνεύει σε ό,τι αφορά την ποιότητα της λειτουργίας του.
Έχουμε κάποια βελτίωση σε αυτό το σχήμα? Ακριβώς. Τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά, πέρα από κάποιες δεσμεύσεις στο πρόσφατο ραντεβού που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Ξάνθο. Δεν είχαμε κάτι χειροπιαστό. Βέβαια, το πρόσφατο ραντεβού είναι και χθεσινό ουσιαστικά. Οπότε θα ήταν ίσως και υπερβολικό μετά από τόσο καιρό, περιμένοντας κάτι βελτιωμένο, να μιλάμε, να λυθούν όλα σε ένα 24ωρο. Δυστυχώς όμως οι ενδείξεις που έχουμε και ό,τι τέλος πάντων αφορά το νοσοκομείο και στο θέμα του προσωπικού αλλά και στο θέμα των χρεών του, δεν είναι ενθαρρυντικές. Τηρουμένων αλογιών και υπολογιζόμενων και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική επικράτεια σήμερα. Καλός ή κακός, συνεχίζεται η ίδια μορφή αντιμετώπισης όλων των ιδρυμάτων και νοσοκομείων της χώρας, ισοπεδωτικά, χωρίς καμία απολύτως ουσιαστικά διαφοροποίηση όσον αφορά τις πληρότητές τους, τον κύκλο εργασιών τους, οικονομικά αλλά και όσον αφορά το προσωπικό, την προσέλευσή του στα επίγοντα. Και έτσι λοιπόν το νοσοκομείο αντιμετωπίζεται όπως θα αντιμετωπιζόταν και ένα νοσοκομείο της περιφέρειας, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να λιμνάζουν, τα χρέη να αυξάνονται και δυστυχώς να βρισκόμαστε πρώτης καταρρεύσεως. Αν θέλετε έτσι να εξειδικεύσω και λίγο, θα μπορούσα να πω ότι είχαμε προσφάτως να βγάλουμε εφημερία μηδανικές σύριγγες από όμορφο νοσοκομείο. Βρεθήκαμε, ας πούμε, σε μία εβδομάδα να μην έχουμε βαμβάκι, που για το νοσοκομείο μας τουλάχιστον αυτά τα υλικά είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν όλα τα χρόνια της λειτουργίας του. Ποτέ δεν χρηματοδοτούνταν το νοσοκομείο όσο θα έπρεπε, αναφορικά με τις πληρότητές του αλλά και με το έργο που προσφέρει. Αυτήν την περίοδο ήδη παρατηρώ ότι ξεκινάνε κάποιες λήψεις σε σύριγγες κάποιων μεγεθών, και το πράγμα έτσι ρολάρει κάπως καλύπτοντας το ένα πράγμα με το άλλο, και δυστυχώς η χρηματοδότηση δεν έρχεται. Δεν είναι κατάντια τώρα και ένα τέτοιο είναι νοσοκομείο. Κατάντια, ναι. Είναι κατάντια. Ένα νοσοκομείο το οποίο έτσι έχει γράψει πάρα πολλές πρωτοποριακές και επαναστατικού τύπου έτσι εφαρμογές τα τελευταία χρόνια στα οποία λειτουργεί. Δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε μέχρι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα, είχε μια σειρά από επιτυχίες στο παλμαρέ του. Και τώρα φτάνει σε εφημερία χωρίς βαμβάκι. Είναι κατάντια. Ακριβώς, ναι, πραγματικά αυτό είναι μια πραγματική κατάντια. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά το συγκεκριμένο νοσοκομείο και η άνεση με την οποία προκύρεται τους διαγωνισμούς, με το ιδιότυπο αυτό καθεστώς, το οποίο έχει τα καλά του και τα κακά του, έτσι. Η κουλτούρα του προσωπικού του, αλλά και όλη η λειτουργία του ήταν εντελώς πιλωτική εξ αρχής. Όταν φτάνεις λοιπόν να μην έχεις στοιχειώδη υλικά, και μιλάμε για τα πλέον ευτελή, πραγματικά ευτελίζεις το έργο σου και νομίζω ότι τέλος πάντων δεν υπήρξε χειρότερη στιγμή για το νοσοκομείο ποτέ. Κύριε Τουχτίδη, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Εγώ έχω παρατηρήσει, επειδή το παρακολουθώ το νοσοκομείο και το κάνουμε το ρεπορτάζ δηλαδή πολύ συχνά, έχουμε παρατηρήσει ότι σε πολλές διαφορετικές χρονικές στιγμές και με πολλούς υπουργούς, με πολλές κυβερνήσεις, υπήρχαν τέτοιου είδους προβλήματα. Και έχουμε παρατηρήσει επίσης ότι πραγματικά η κοινωνία της Θεσσαλονίκης το έχει αγκαλιάσει το νοσοκομείο και αντιδρά. Αν μη τι άλλο. Ναι, αν μη τι άλλο. Δηλαδή βρίσκεται στο πλευρό του νοσοκομείου και πιέζει, προσπαθεί. Πώς εξηγείται αυτό το πρόβλημα? Ανέκαθεν το νοσοκομείο αυτό ήταν και το πρώτο σε προτίμηση με το που μπήκε στην ουσία στον υγειονομικό χάρτη της πόλης, αλλά και το πρώτο σε πληρότητες και παραγωγικότητα, γιατί ήταν ένα νοσοκομείο που ανταγωνίστηκε τις ιδιωτικές κλινικές, έτσι, όσον αφορά υλικοτεχνικά, δομικά και όσον αφορά την προσφορά του προσωπικού. Πάντοτε, όπως είπε και νωρίτερα, είχαμε προβλήματα με τα θέματα των χρηματοδοτήσεων, ειδικά με το μισθολογικό κομμάτι. Ποτέ όμως πριν δεν είχαμε προβλήματα με τα ευτελή υλικά, γιατί πολύ απλά υπήρχε δυνατότητα αφενός να
πάρεις κάποια χρήματα από διαφορετικά ταμεία, η ενοποίηση των ταμείων στο ΕΟΠΗ, στο ενίο, οδήγησε ουσιαστικά σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα, να περιμένεις μόνο από μια πηγή έσοδα. Αφετέρου δε, δεν ελήφθη καμία πρόνοια όταν αποφασίστηκε η κατάργηση, παράδειγμα, του 5 ευρώ, που για όλους ήταν μια, συνδικαλιστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμφωνούμε, αλλά θα έπρεπε αντικειμενικά να δοθεί αυτή η πηγή εσόδων, που για μας ήταν 500.000 ευρώ ουσιαστικά ετησίως, να δοθεί από κάπου αλλού. Ή η δωρεάν αντιμετώπιση όλων των ανασφαλίστων, η οποία ήταν άκρητη, για θέλει τη γνώμη μου, ήταν και ουσιαστικά εις βάρος των ασφαλισμένων, γιατί νωρίτερα το σύστημα ήλεγχε ποιος από αυτούς που δηλώνουν ανασφάλιστοι είναι όντως αναξιοπαθώντας, ξέρω εγώ, δεν έχει όντως εισοδήματα, δεν είχε καμία οικονομική επιφάνεια. Τώρα πλέον απλά γίνονται δωρεάν όλες οι καλύψεις. Αυτό πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, γιατί πολλοί μπορούν να δηλώνουν ανασφάλιστοι, αλλά μπορεί να έχουν... Και γιατί κατήργησε αυτό τον έλεγχο που λέτε ότι προϋπήρχε? Ο έλεγχος, ο οποίος προϋπήρχε με τον νόμο του προηγούμενου υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη, καταργήθηκε προσφάτως με τον νόμο Κοροπλή και την εξειδίκευση από τον υπουργό, τον επόμενο, τον Ξανθό. Οι δύο υπουργοί αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην πρωτοβάθμια υπήρχε ήδη δωρεάν αντιμετώπιση, η οποία πρωτοβάθμια, ας πούμε, ότι είναι ένα φίλτρο ουσιαστικά για να φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο. Κάποιος ελέγχει, εξυπηρετεί πριν φτάσει στο νοσοκομείο. Πριν φτάσει στο νοσοκομείο ακριβώς, αυτό υπήρχε το δωρεάν, υπήρχε ένα 4378 νόμος. Θεώρησαν, για τη δική τους πολιτική τέλος πάντων, καλό να αντιμετωπίζονται όλοι όσοι δηλώνουν ανασφάλιστοι. Κατά δήλωση γίνεται, έτσι, δεν γίνεται. Τι λέτε τώρα, κατά έλεγχο, κατά δήλωση. Δηλώνεις ανασφάλιστος και εξυπηρετήσεις σε οποιοδήποτε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Αυτό ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Αυτόματα καθιστά όλους τους υπόλοιπους που πληρώνουν, ας πούμε τους συνεπείς ελευθερούς επαγγελματίες, τον εργαζόμενο, τον μισθωτό, το κορόιδο του συστήματος. Γιατί, δηλαδή, γιατί καταβάλεις φορές και πληρώνουν... Να ελέγξουμε τη δήλωση τίποτα, του ανθρώπου. Γινότανε απλά, ήταν κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το κάνανε με επιτροπές χωρίς καμία επιβάρηση για τον νοσοκομείο, δηλαδή τις γνωστές τριμελείς επιτροπές τότε, με έναν διευθυντή, ας πούμε, αν ήταν χειρουργικό το περιστατικό, διευθυντή χειρουργικής, που θα έλεγε αυτός ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να χειρουργηθεί, έτσι, δηλώνει ανασφάλιση. Ας δούμε το ε1 του. Έχει κάποιο εισόδημα, γιατί μπορεί να μην έχει μισθωτών υπηρεσιών εισόδημα, αλλά μπορεί να παίρνει 5 ενίκια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άπορος, έτσι. Άλλο ο άπορος, άλλο ο ανασφάλιστος. Υπάρχει μια διαφορά, γιατί ο ανασφάλιστος εννοεί ότι είναι και επιλογή. Και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην μπορούμε να ελέγξουμε κανένα. Ένας φίλος μου ασφαλιστής μου έλεγε το πρωί ότι η δουλειά τους δεν γνωρίζει σχεδόν καμία κρίση, επειδή ακριβώς πάρα πολλοί κόσμος σταματά να πληρώνει τον ΟΑΕ, για παράδειγμα, και κάνει μια ιδιωτική ασφάλιση, ούτως ώστε να είναι καλυμμένος και σε κομμάτι νοσηλευτικό, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δηλαδή, αλλά και σε κομμάτι συνταξιοδοτικό. Έτσι ακριβώς. Και θα φτάσουμε σε μια προβολή στο μέλλον, όπου αυτός ο οποίος σήμερα δεν πληρώνει και πληρώνει κάποια ιδιωτική εταιρεία, το οποίο καταγγέλνουν όλοι οι αριστεροί και αριστερίζοντες, θα φτάσει να πάρει καλύτερη την σύνταξη. Ελάχιστη ακριβώς. Χωρίς τις φορές θα πάρει καλύτερη σύνταξη από αυτούς οι οποίοι πληρώνουν σήμερα. Έτσι. Πάντως τα συμβαίνοντα σε αυτή τη χώρα θα σταματήσουν ποτέ να μας εκκλείσουν. Είναι φοβερή κατάσταση. Ναι. Ακριβώς. Δυστυχώς λοιπόν αυτό έχει σταματήσει τα έσοδα για το νοσοκομείο, λοιπόν, έτσι, για να το μαζεύουμε. Ναι. Και πραγματικά από τη στιγμή που το νοσοκομείο δεν μπορεί να κάνει κάποιον έλεγχο, φτάνει σε σημείο να μην έχει έσοδα, να περιμένει μόνο από το τι θα δώσει ο ΕΟΠΗ και το τι θα δώσει το Υπουργείο. Το Υπουργείο υποχρεούται να δώσει μόνο τη μισθοδοσία του προσωπικού. Αυτή δεν μπορεί να δεν τη δίνει ολόκληρη. Δίνει αυτή τη στιγμή, έχουμε φτάσει στο 95% περίπου. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα όσα έχουν. Φτάσαμε στα 37,5 από τα 39 εκατομμύρια που είναι η ετήσια μισθοδοσία. Αλλά δυστυχώς στο θέμα του ΕΟΠΗ, τα χρέη του ΕΟΠΗ έχουν φτάσει στα 205 εκατομμύρια, όπως κοστολογούνται τώρα, μέχρι και τον Απρίλιο. Και ο ΕΟΠΗ συζητάει αν θα στείλει 3 εκατομμύρια, δηλαδή ούτε το 10%.
των χρεών του. Άρα πρακτικά το νοσοκομείο αναμένεται κάποια στιγμή, οπότε θα αναρτήσουν πραγματικά και οι προμηθευτές των ακριβών υλικών, απλά να κλείσει διακόπτωση. Κάποιοι από αυτούς όμως έχουν ήδη προσφύγει και θυμάμαι πριν από κάποιους μήνες. Ναι, έχουν προσφύγει, είχαμε παραστήκη σε δικαστήρια, το λογαριασμό του, κατάσχεσαν τη μισθοδοσία, είχαμε προβλήματα πληρωμής. Και αυτοί είναι κατανοητό ότι είναι άνθρωποι, επιχειρηματίες, απασχολούν προσωπικό, πρέπει να πληρώσουν το ΙΚΑ τους, παίρνουν πρόστιμο όταν δεν το πληρώνουν πρόστιμο. Δηλαδή είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά. Δεν μπορεί όλοι να κανένας να κατηγορήσει κάποιον. Ο κύριος Νίκος ο Παγιωργίου τι κάνει, έρχεται από το νοσοκομείο. Ευτυχώς είναι καλά ακόμα και όποτε μπορεί βοηθάει. Ναι, όποτε μπορεί βοηθάει. Ακριβώς. Και με τεράστια προσφορά. Να είναι καλά ο άνθρωπος, είναι από τους ελάχιστους πλέον ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν στην κοινωνία ως δωρητές πραγματικά. Και δυστυχώς υπόκειται βέβαια και τη φθορά, γιατί όντας μέσα είναι τελείως διαφορετικό το να κάνεις τη δωρεά και να φύγεις και τελείως διαφορετικό το να βρίσκεις εκεί η μεγαλύτερη και να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις. Η μεγαλύτερη του προσφορά είναι ότι κάθισε και δούλεψε ο ίδιος τη δωρεά του. Αυτό είναι η μεγαλύτερη του προσφορά. Αλλά και η μεγαλύτερη του φθορά. Και ο ίδιος λέει ότι η παροχή της υπηρεσίας ήταν πολύ πιο υψηλή σε κόστος από ότι το χρήμα, το μετρητό το οποίο δώσαμε. Η ιστορία θα δείξει, έτσι, πιστεύω, ενδεχομένως να το δικαιώσει. Πάντως, δυστυχώς, είναι ο τελευταίος της μεγάλης γενιάς των δωρητών που στην ιστορική διαδρομή του ελληνισμού λάμπριναν έτσι με τις δωρεές τους. Αυτός και κανένα δύο στην Αθήνα έχουν μείνει. Ναι, δεν έχουν μείνει πολύ, δυστυχώς. Ναι, και του ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσω, αλλά θα σας αφήσω αυτή τη φορά με έναν εξαιρετικά ευχάριστο τρόπο. Θα σας αφήσω με το βίντεο που παρουσιάζει τα καλλιστεία που διοργάνωσε η Βεργίνα Τηλεόραση τη Δευτέρα. Ετοιμάσαμε ένα βίντεο για να σας δώσουμε έτσι το κλίμα της όλης διοργάνωσης, η οποία ήταν εξαιρετικά πετυχημένη, εξαιρετικά λαμπρή, γεμάτη από όμορφες παρουσίες, γεμάτη από νιάτα και γεμάτη από ευχάριστες στιγμές. Με αυτό το βίντεο σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Έκτη νικήτρια Miss Face 2016 είναι η Δέσποινα Χατζιωάννου. Με τον αριθμό 14, Δέσποινα Χατζιωάννου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ την εταιρεία Farcom, ως εδώ για τις κομμώσεις του Νέστορ Γιαννάκη, και την κυρία Νανά Ζέρβα που είχε αναλάβει όλα τα μακιγιάζ με τη Ζέρβα Collection. Και φυσικά η ανθοδέσμευση είναι απροσφορά όπως και ο Άρφινος Διάκομος από την Κέντια. Πέμπτη νικήτρια, Miss Vergina TV, είναι η Έλενα Τιτάρου. Miss Θεσσαλονίκη 2016, νικήτρια η Βάγια Χρυσού Ζέρβα. Βάγια Χρυσού Ζέρβα, το κορίτσι με τον αριθμό 3. Δυνατό. Εδώ στο Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο, σε μία ώρα βραδιά, αναβιώνοντας τα καλλιστεία, Miss International Tourism, που είναι η Αντωνία Σαριδάκη. Αντωνία Σαριδάκη, το κορίτσι με τον αριθμό 16. Το δυνατό χειροκρότημά σας. Miss Μακεδονίας Θράκης 2016. Η νικήτρια θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στα μεγάλα καλλιστεία τα διεθνή που γίνονται στο Λίβανο. Από ό,τι θυμάστε είχαν κάνει στο Νικόπολης πριν 2 μήνες περίπου τα καλλιστεία Miss Europe World Greece 2016. Και η πρώτη νικήτρια ήταν και η νικήτρια του διαγωνισμού που πήρε τον παγκόσμιο τίτλο Miss Europe World. Να δούμε λοιπόν ποιες από τις τρεις που θα ταξιδέψουν θα είναι τυχερές.
Μης Μακεδονίας Θράκης 2016 είναι η ευτυχία Λαμπίδου. Θα παρακαλούσα την κυρία Ιωάννα Σαΐτη, διεθνής κριτής χορού, με μια μεγάλη καριέρα και η κυρία Σαΐτη. Ένα μεγάλο όνομα που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Και πρώτη νικήτρια παμψηφεί από όλα τα μέλη της Κυριακής Επιτροπής αλλά και από την τηλεόραση που κάνουμε το διαγωνισμό μας είναι το νούμερο 1 Βερόνικα Μερκούρη. Εδώ στη μέση παρακαλώ. Μελίνα. Και ο κύριος Στέργιος Καλόγερος, παρακαλώ, να δώσει την ειδική κορβέλα και την αφοβέσμη στην πρώτη νικήτρια, που είναι η Βερόνικα Μερκούρη.